Πρώτο γκολ με τον Ολυμπιακό. Το είχε πει σε ένα match program ότι ονειρεύεσαι να πετύχει ένα γκολ. Το πέτυχε, αλλά δεν συνδυάστηκε με νίκη. Σίγουρα ονειρευόμουν από παλιά, από τις ακαδημίες, να πετύχω ένα γκολ σε ντέρμπι με την πρώτη ομάδα. Δεν καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ωστόσο δε χάσαμε, συνεχίζουμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα και κρατάμε τον ένα βαθμό. Ο ένας βαθμός ουσιαστικά φέρνει τον Ολυμπιακό σε διαφορά 3 βαθμών με τον Άρη και 5 από τον ΠΑΟΚ. Τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να διατηρήσει και να αυξήσει αυτή τη διαφορά από τις υπόλοιπες συνδιεκδικήτριες του τίτλου? Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε. Να μαζεύουμε 3 βαθμούς σε κάθε παιχνίδι, να μην χάνουμε, ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας μέχρι το τέλος, και που είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, το πρωτάθλημα. Σήμερα με τον Ολυμπιακό να μην έχει αυτή την απόδοση στο γήπεδο, τι πήγε στραβά? Εντάξει, όπως είδατε και εσείς, μας δυσκόλεψε λίγο ο αγωνιστικός χώρος. Δεν περιμέναμε να ήταν έτσι, φαινόταν λίγο καλύτερα. Αλλά εντάξει, δουλειά μας είναι να παίζουμε σε κάθε γήπεδο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε όσο μπορούμε. Μετά είδαμε ότι δεν μας βόλευε και το γήπεδο τόσο πολύ. Και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε, ώστε να πάρουμε τους 3 βαθμούς.